τον ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη, για όλους μας. Μια μέρα που χωρίς τον ηγέτη και ευεργέτη του συλλόγου, τον κύριο Ιβάν Ξαβίδη, δεν θα την μνημονεύαμε καν, δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή. Η επιμονή του οδήγησε σε αυτήν εδώ την κατάσταση, η δύναμή του, το όραμά του για αυτή τη νέα Τούμπα, όπως το υποσχέθηκε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ενία του ΠΑΟΚ. Τις εταιρείες που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό του γηπέδου και του περιβάλλοντα χώρου της νέας Τούμπας, τα συνοδά έργα και τη μελέτη εφαρμογής τους παρουσίασε επίσημα την Τρίτη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο στόχος μας είναι το 26 να είμαστε στο καινούριο γήπεδο. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, αρκεί όλοι, πέραν από την οικογένεια του ΠΑΟΚ που λειτουργεί συντονισμένα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, να κινηθούν προς αυτό το κομμάτι. Η παγκοσμίου φήμης κατασκευαστική εταιρεία Σάλφο θα είναι εκείνη που θα αναλάβει τον σχεδιασμό και τη μελέτη εφαρμογής ολόκληρου του έργου, ενώ ο αρχιτεκτονικός κολοσσός Πόπιουλος, που έχει επιμεληθεί κορυφαία στάδια σε όλο τον κόσμο, θα σχεδιάσει αποκλειστικά το νέο γήπεδο. And I think as a team we can create a truly memorable stadium and tell this wonderful story that the PAOK has as a club. Οι τρεις κατευθυντήριες γραμμές στους μελετητές είναι πλήρης εφαρμογή των κανόνων UEFA και FIFA για την ασφάλεια, μεταφορά της ψυχής και της ατμόσφαιρας του υφισταμένου γηπέδου στο νέο και εμπορική λειτουργία του γηπέδου 365 μέρες το χρόνο. Θέμα χωρητικότητας δεν τέθηκε, καθώς θα καταρτιστεί από το business plan. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη και βέλτιστη χωρητικότητα. Λόγω όμως το τελικό αποτέλεσμα θα έχει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα παραλάβουμε από το μελετητικό σχήμα τρεις προτάσεις σε επίπεδο pre-concept. Αυτές οι τρεις προτάσεις θα αξιολογηθούν από εμάς εσωτερικά και με κάποιο τρόπο, με μια διαδικασία την οποία θα ορίσουμε στην πορεία, ενδεχομένως να αξιολογηθούν και από το κοινό της Θεσσαλονίκης και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.